σήμερα είχαμε την πανηγυρική αθώωση των 6 συμπολιτών μας, οι οποίοι κατηγορούνταν διότι τον Ιούλιο τάχα του 2014 προέβαλαν αντίσταση κατά της αρχής όταν ειρηνικά διαδήλωναν μπροστά στο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔΕ στη Βασιλέως Κωνσταντίνου εδώ στον Άφιο, προκειμένου αυτό το κτίριο να διατηρηθεί υπό δημόσιο έλεγχο και να προσφερθεί στην τοπική κοινωνία που το έχει ανάγκη, φορείς, συλλογικότητες και τα νέα παιδιά που έρχονται πίσω από εμάς. Ο εισαγγελέας με μια πολύ εμπεριστατωμένη πρόταση αναφέρθηκε στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής εκείνης και το αίσθημα δικαίου που θα πρέπει να διακατέχει τέτοιες ανάλογες ενέργειες σαν αυτές των συμπολιτών μας να διαδηλώσουν περίτρανα την αντίθεσή τους σε όλες αυτές τις ενέργειες ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και δικαιολόγησε το πάθος, την ένταση, την οργή τους σε αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, ζητώντας την απαλλαγή τους, διότι δεν προέκυψε και από την ακροαματική διαδικασία ότι είχε συντελεστεί το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνταν και δεν στοιχειοθετούνταν ούτε η αντικειμενική αλλά ούτε και η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος αντίσταση κατά της αρχής. Αλλά αντίθετα ήταν μια ειρηνική διαδήλωση η οποία είχε όλα τα χαρακτηριστικά του κράτους δικαίου αλλά και του αισθήματος ευθύνης που πρέπει να έχουν οι συμπολίτες μας όταν παραβιάζονται ανοιχτές θύρες. Δικαιωμένοι στη συνείδησή μας είμαστε ούτως ή άλλως. Η απόφαση ήταν μια επιβεβαίωση των απόψεών μας και των ενεργειών μας, των αγώνων μας. Σε αυτή τη βάση, ναι, είμαι δικαιωμένος. Ωστόσο, η αδικία παραμένει. Δεν έχουν τελειώσει οι αγώνες. Η δημόσια περιουσία συνεχίζει να υφαρπάζεται από συμφέροντα. Και δεν είναι μόνο η δημόσια περιουσία, είναι και η ιδιωτική περιουσία. Είναι το φτωχόσπιτο του εργάτη, του αγρότη, του ανήμπορου ανθρώπου, κατακλέβεται και αυτή. Και κατακλέβεται συνέχεια και η δημόσια και η ιδιωτική περιουσία. Άρα, είναι μια στιγμή έτσι, μιας ελεύθερης αναπνοής η σημερινή. Όμως, το άσμα, η αναπνοή παραμένει δύσκολη. Καθημερινά συνεχίζονται να γίνονται τα ίδια πράγματα. Έτσι λοιπόν ο αγώνας δεν τελειώνει. Η δικαίωση δεν έχει φτάσει στο σημείο εκείνο που θέλουμε. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.